αναφέρεται ρητά ότι ένας καινούριος που θα μπει, οι καινούργιοι αστιφύλακες που θα μπουν, θα πάρουν λιγότερα λεφτά από ό,τι έπαιρνε ένας καινούριος που μπήκε πριν την ψήφιση. Άρα για ποια ονομαστική σταθερότητα μισθών μιλάμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Για ποια σταθερότητα μισθών μιλάμε όταν σταματάει στα 29 χρόνια, δεν υπάρχει καμία προοπτική εξέλιξης μισθολογική? Δηλαδή θα δουλεύεις χωρίς να έχεις μια προοπτική. Για ποια ονομαστική σταθερότητα μισθών μιλάμε όταν αυξάνονται οι κρατήσεις, διότι θα αυξηθούν οι κρατήσεις, διότι μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο καθεστώς οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν στο βασικό μισθό, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλός, στο χρονοεπίδομα και στο εξομάλυνσης. Τώρα πάει επί όλων των μεικτών αποδοχών. Άρα έχουμε μια αύξηση και στις ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα αναδρομικά, διότι για το συγκεκριμένο για μας ισχύει από εφαρμογή το νόμος από 1/17. Για ποια σταθερότητα ονομαστικών μισθών μιλάμε όταν θα υπάρχει η προσωπική διαφορά, που στην ουσία σημαίνει μείωση και ανά πάσα στιγμή περικοπή του μισθού? Αυτά έχω να πω. Ναι, μας είπατε πριν ότι στο κομμάτι αυτό των μέτρων δεν συμμετείχε ο χώρος σας μέσα από τη διαβούλευση. Ερωτώ τώρα, το όργανό σας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, όλο το προηγούμενο διάστημα με ρύμνησε να έρθει σε επαφές με υπουργούς, με βουλευτές, να ανοίξει ένα κύκλο, ένα διάλογο που βαδίζουμε και να προδίνει μια συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη, αξιολογημένη πρόταση για να δει πώς θα πορευτεί? Εμείς συνεχώς ζητούσαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, και από την φυσική μας ηγεσία να μας καλέσει να μας δώσουν το σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο. Αρνούνταν κατηγορηματικά ότι έχουν γνώση του ειδικού μισθολογίου. Μέχρι την παραμονή που κατατέθηκε στη Βουλή, ο κύριος Τόσκας δεν μας έδωσε στοιχεία οικονομικά για το ειδικό μισθολόγιο. Παραμονή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Άρα για ποια διαβούλευση μιλάμε? Τι σας έλεγε και δεν σας έλεγε? Ότι δεν γνωρίζουμε. Το διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Ζητούσαμε επιμόνως με επιστολές και με παραστάσεις από τον κύριο Χουλιαράκη συνάντηση μαζί του. Δεν γινόμασταν δεκτοί. Και πώς θα το κάνει να γίνεται δεκτοί, όταν αυτοί θέλουν να κρατήσουν σε επίπεδο ιεραρχίας αυτή τη μεγάλη απόκληση για να κάνουν τα χατήρια? Αυτό μας γυρίσανε όμως 40 χρόνια πίσω. Κάποτε ήταν ο αστιφύλακας έπαιρνε 3,60 και οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν στο ρετυρέ. Κάποια στιγμή έκλεισε ψαλίδα και έτσι έπρεπε να γίνει, διότι είναι όλοι εργαζόμενοι, όλοι προσφέρουν, ο καθένας έχει τον διακριτό ρόλο του και αμείβεται ανάλογα με τον ρόλο του, αλλά όχι όμως αυτές οι τεράστιες διαφορές. Τώρα φτάσαμε σε σημείο με τη σημερινή κυβέρνηση να ξανανοίξει τόσο πολύ η ψαλίδα που σας είπα ότι έχει επέλθει καταράκωση του ηθικού. Δηλαδή, εισπράττουμε από το προσωπικό πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και δεν ξέρω πού μπορεί να βγει αυτό. Το κομμάτι το οικονομικό το οποίο θα χρειαζόταν θα προέπειται μέσα από αυτήν την εξομάλυνση. Κύριε Παπαδόπουλε, ενδεχομένως ο κύριος Τζιμάνης, προερχόμενος και από το Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, να έχει κατά νου την ιεραρχία, την βαθμολογική για τις ένοπλες δυνάμεις. Εκεί βλέπω ότι δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορές που υπάρχουν στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Και όχι μόνο αυτό, εκεί έδωσε και τα νυχτερινά και σωστά τους έδωσε και τις ένοπλες δυνάμεις και τους στρατιωτικούς τα νυχτερινά, από τη στιγμή που δουλεύουν, είναι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αμείβονται και για την νυχτερινή εργασία. Αλλά να μην μιλάμε όμως ότι το μισθολόγιο αυτό μας ευνοεί